κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Η επίσκεψη του Υπουργού. Σηκωθείτε! Καθίστε! Παιδιά μου, αύριο θα μας επισκεφθεί ένας παλιός μαθητής του σχολείου μας που έφτασε πολύ ψηλά. Ο κύριος Υπουργός. Αποτελεί τρανό παράδειγμα για όλους σας. Οι καλοί και επιμελείς μαθητές αργότερα κατακτούν σπουδαιότατα πόστα. Συμφωνείς και εσύ, παιδί μου, έτσι δεν είναι? Ναι, παρόν! Άντε στον τοίχο τιμωρία για να μάθεις να δίνεις το κακό παράδειγμα στους συμμαθητές σου. Αύριο που θα έρθει ο Υπουργός όλα πρέπει να είναι τέλεια. Έχω σχεδιάσει τα πάντα. Θα εκφωνήσουμε ένα καλωσόρισμα και θα του προσφέρουμε μία ανθοδέσμη. Ακούσατε! Ο διευθυντής θα δώσει ανθοδέσμη στον Υπουργό, λες και είναι λαμπονιαστικιά του. Ο Ανιάν θα εκφωνήσει το καλωσόρισμα που έγραψα και ο κύριος Ντυπών θα επιλέξει τρεις μαθητές για να προσφέρουν την ανθοδέσμη μας. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα αυτός που θα με βάλει να δώσω ανθοδέσμη. Κι όμως είναι μεγάλη τιμή. Για σένα που είσαι γλύφτης. Γι' αυτό σε διάλεξε. Με διάλεξε γιατί είμαι ο καλύτερος και όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ υπουργός. Μπα, πού το ξέρεις? Το ξέρω και το παραξέρω. Ξέρω επίσης ότι εσύ θα καταλήξεις στη φυλακή. Για ξαναπες το αυτό. Απαγορεύεται να με χτυπήσεις, φοράω γυαλιά. Σίγουρο υπουργός θα μοιάζει στον Ανιάν. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να δώσω λουλούδια σε έναν πρώην σπασίκλα. Αδικία. Αυτοί γιατί δεν κρατάνε λουλούδια? Πρόβα κάνουμε, παιδί μου. Μια ανθοδέσμη βρήκα μόνο. Θα κάνουμε πρόβα με ό,τι έχουμε επιτέλους. Χαψιού. Κύριε, είμαι αλλεργικός. Να πάει κάποιος άλλος στη θέση μου. Και σε τι είσαι αλλεργικός, στα φτερά ή στη σκόνη? Στα λουλούδια. Μου φέρνουν φτέρνισμα. Τσου. Για κοίταξε με στα μάτια, φιλαράκο. Δεν ανέχομαι τους λουφαδόρους, το κατάλαβες? Δώσ' το μου αυτό, θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Βλέπετε, κύριε, και εσείς είσαστε αλλεργικός. Κάντε ησυχία! Θα σας μάθω πειθαρχία εγώ! Αυτό εδώ είναι το καλωσόρισμα, Νιάν. Σου έχω εμπιστοσύνη ότι θα το διαβάσεις σωστά. Όλοι σου έχουμε εμπιστοσύνη. Βγάλε μας σας προπρόσωπους, αγόρι μου. Μάλιστα, κύριε. Ένδιο! Προσοχή! Μετάβολη! Ένδιο! Λοιπόν, όλα εντάξει, κύριε Ντυπών. Μάλιστα, στρατηγέ μου! Μου φαίνεται ότι ο κύριος Ντυπών χρειάζεται διακοπές. Εμένα δεν με νοιάζει που θα κρατήσω την ανθοδέσμη. Θα είμαι σαν στρατιώτης που έχει αποστολή. Ναι, και πριν από μια τέτοια σπουδαία αποστολή, οι στρατιώτες πρέπει να παίρνουν δυνάμεις. Κύριε Υπουργέ, είναι τιμή μας να σας έχουμε σήμερα στο σχολείο και... Ανιάν, κάνεις και εσύ πρόβα. Φυσικά, πρέπει να τους βγάλω όλους σας προπρόσωπους. Και εμείς το ίδιο. Δεν έχεις μόνο εσύ αποστολή. Η διαφορά είναι ότι αν κάνω εγώ λάθος το καλωσόρισμα, θα καταστραφεί η καριέρα μου ως υπουργού. Πάει, τρελάθηκε ο Ανιάν. Μπαμπά, μάντεψε! Έχω δουλειά τώρα, άντε να παίξεις. Δεν θέλω να παίξω, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Κι εγώ θέλω να διαβάσω την εφημερίδα μου. Ποτέ σου δεν μ' ακούς, μια μέρα θα φύγω. Θα πάω μακριά και τότε θα μετανιώσω πολύ πικρά. Τι συμβαίνει? Προσπαθώ να πω στον μπαμπά ότι αύριο θα έρθει στο σχολείο ο υπουργός. Μπα, και γιατί θα έρθει? Να πάρει κάτι λουλούδια. Εγώ, ο Αλσέστ και ο Έντι θα του τα δώσουμε.
Θα δώσετε λουλούδια σε υπουργό, δεν του δίνετε καλύτερα μία κλωτσιά στο πισινό του. Μην τον ακούς, αγάπη μου. Ο υπουργός είναι πολύ καλός, όπως όλοι οι υπουργοί. Αλήθεια, λοιπόν, ο γιος μου δεν πρόκειται να προσφέρει λουλούδια σε κανέναν υπουργό. Κύριε υπουργέ, είναι τιμή μας να σας έχουμε σήμερα στο σχολείο μας που τόσο καλά γνωρίζετε. Το σχολείο που τιμήσατε με την παρουσία σας όταν ήσασταν παιδί. Αποτελείτε πρότυπο για όλους μας. Σε τούτο το σχολείο, γιατί κατορθώσατε να γίνετε ερώτερος κρατικός λειτουργός. Ανιάν, σήκω, ήρθε η μεγάλη μέρα. Ναι, μαμά. Οχ, έκλεισε τελείως η φωνή μου. Ο γιατρός λέει ότι οφείλεται στο άγχος. Πολύ λυπηρό, αγόρι μου. Εσύ εκεί, για πλησίασε. Εγώ πάντως δεν έκανα τίποτα, κύριε. Θα πάρεις τη θέση του Ανιάν. Θα διαβάσεις το καλωσόρισμα στον υπουργό σε λίγο. Εγώ? Αυτός? Ναι, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πήγαινε να φέρεις ένα αντίγραφο του καλωσορίσματος από το γραφείο μου. Τι κρατάς εκεί, Αλσέστ? Ζαμπόν μπούτι. Για τον υπουργό το έφερα. Σκέφτηκα ότι θα του αρέσει καλύτερα από τα λουλούδια. Σταμάτα τις ανοησίες και τράβα αμέσως μέσα. Καλημέρα σας, κύριε Τυπώνη, αν θα δέσμες που παραγγείλετε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τόσο όμορφα. Τι κάθεσαι εκεί βιδωμένος? Πήγαινε τα στο γραφείο μου. Γιατί εγώ? Βλέπεις κανέναν άλλον? Όποιος μου κάνει καζούρα θα φάει φούσκο. Τα παιδιά θέλουν πολύ υπομονή. Ναι, θέλουν. Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Όταν τελειώσετε, πείτε στα παιδιά σας παρακαλώ να ετοιμαστούν ο υπουργός όπου να είναι καταφθάνει. Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Καταλάβατε, όταν σας κάνω σήμα, θα βγείτε έξω. Προτιμώ να παίξω ποδόσφαιρο με τα λουλούδια. Ναι, άσε που το ζαμπόν μου μυρίζει καλύτερα από αυτά. Ο σουπιάς είναι εντελώς άσχετος. Ο μπαμπάς μου είπε να μην του δώσω λουλούδια. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπο... Ευχαριστώ, αλλά έχω τον Αλμπέρ για αυτή τη δουλειά. Έλα αμέσως, Ζωφρουά. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για αυτή την καθυστέρησή σου. Είμαι σίγουρος ότι νιώθετε πολύ οικία στο σχολείο μας, κύριε υπουργέ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κύριε Ντυπών, πείτε να φέρουν τα λουλούδια σας, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε υπουργέ, πάρτε αυτό. Ο μπαμπάς είπε να σας δώσω μία κλωτσιά στο πισινό, αλλά η μαμά είπε όχι. Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Μου το δίνεις την κατάλληλη στιγμή. Το φτερό μου έχει παλιώσει πολύ. Κι εγώ σκέφτηκα ότι το ζαμπόν είναι καλύτερο από τα λουλούδια. Πολύ καλή ιδέα. Λατρεύω το ζαμπόν. Και εσύ, φιλαράκο, γιατί κρατάς ομπρέλα? Έτσι, για να μην είμαι ο μόνος που θα κρατάει λουλούδια. Κύριε υπουργέ, σας έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό καλωσόρισμα. Μη φοβάστε, δεν θα είναι καθόλου βαρετό. Κλότερ, σε ακούμε, αγόρι μου. Δηλαδή, αυτό βρήκα μόνο στο γραφείο σας. Ωραία, ξεκίνα να διαβάζεις, μην αργείς. Καλά, λοιπόν. 6 αυγά, 1 μπουκάλι γάλα, βούτυρο, χαρτί υγείας...
Πολύ πρωτότυπο καλωσόρισμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις βαρετές ομιλίες στο κοινοβούλιο. Α, αν ξέρατε τι ωραίες αναμνήσεις μου ξυπνάτε σε αυτή την τάξη. Μπορώ να κάτσω στο μάθημα. Θέλω να ταξιδέψω στην παιδική μου ηλικία. Φυσικά, υπουργέ μου. Το θυμάμαι σαν και τώρα. Εδώ καθόμουν. Είναι η θέση του Κλοτέρ. Μπορεί ο υπουργός να ήταν κακός μαθητής σαν εμένα. Παρακαλώ, Δεσποινής, αρχίστε το μάθημά σας. Λοιπόν, θα διορθώσουμε τη χθεσινή άσκηση. Ποιος θέλει να μας πει την απάντηση? Ναι, κύριε υπουργέ. Δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τους αριθμούς. Νομίζω ότι κάνει 45, Λάθος! Το 43 είναι το σωστό! Σωστά, Νιάν. Κύριε υπουργέ, λυπάμαι. Στη γωνιά! 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 Έλα, υπουργέ, δώσε το παράδειγμα. Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν τόσο όμορφα. Μου θύμισε την παιδική μου ηλικία. Μετά από αυτό, μάλλον χρειάζομαι διακοπές. Τελικά η μαμά είχε δίκιο. Ο υπουργός ήταν πολύ καλός. Φαίνεται τελικά ότι ο υπουργός δεν θα γίνει ο Νιάν, αλλά ο Κλοτέρ. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Γιώτα Μιλίτσι, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Άντρια Ράπτη, Βάσια Λακουμέντα, Ιφηγένεια Στάικου, Ακίνδυνος Γκίκας, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Μαριάννα Παπασάδα. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.